Ναι, γεια. Τι κάνεις? Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι ανοιχτός σε επαγγελματικές προτάσεις. Για ποια εταιρεία πρόκειται? Για την εταιρεία Hipsy Delta. Και τι προϊόντα έχετε? Έχουμε προϊόντα διατροφής και ευεξίας. Και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνω εγώ? Θα πρέπει να πουλάω? Όχι, δεν θα πρέπει να πουλάς. Δεν πουλάμε, συστήνουμε. Και δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Έχετε βρεθεί ποτέ σε παρόμοια κατάσταση, όπου μιλάτε με κάποιον για τα προϊόντα ή για την επιχειρηματική σας ευκαιρία και σας κάνει συνεχώς τη μία ερώτηση μετά την άλλη και στο τέλος σας λέει «Θέλω να το σκεφτώ» ή «Δεν είναι αυτό για μένα», ενώ δεν έχετε καν προλάβει να του κάνετε μια παρουσίαση? Θέλετε να μάθετε πώς θα έχετε από την αρχή τον έλεγχο της συζήτησης και πώς θα μπορέσετε να τον επανακτήσετε όταν ο συνομιλητής σας αρχίσει τις ερωτήσεις? Δείτε στο σημερινό βίντεο πώς να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτησης και δείτε και στο τέλος μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική άσκηση που μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing» και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος του επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και με την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέες που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Επίσης, μπείτε στο networkpavlamarketing.gr και στο greekcoach.gr, θα βρείτε το link στην περιγραφή, για να βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα 3 είδη ερωτήσεων και πώς μπορείτε να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτησης χρησιμοποιώντας ένα από αυτά τα 3 είδη ερωτήσεων. Να θυμάστε ότι το άτομο που κάνει τις ερωτήσεις έχει τον έλεγχο. Το άτομο που κάνει τις ερωτήσεις έχει τον έλεγχο. Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για να έχετε δύναμη στην επικοινωνία. Είναι το να κάνετε καλές ερωτήσεις και να ακούτε προσεκτικά τις απαντήσεις. Είχαμε μιλήσει για την αποτελεσματική ακρόαση σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να βρείτε τα βίντεο αυτά εδώ ή εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Και όταν λέω καλές ερωτήσεις, εννοώ 3 πράγματα, 3 είδη ερωτήσεων. Πρώτον, να κάνετε τις λεγόμενες ανοιχτές ερωτήσεις. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που ξεκινάνε με επιρήματα, όπως ποιος, πού, πότε, τι, γιατί, πόσο, τι κάνεις τώρα γι' αυτό, τι αποτέλεσμα έχει, γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα, ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν δεν το είχες αυτό, πότε αποφάσισες αυτό, πώς συνέβη, ποιοι άλλοι εμπλέκονται. Αυτές λοιπόν είναι ερωτήσεις που κάνει το συνομιλητή σας να ανοιχτεί. Δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή με ένα όχι. Μια ανοιχτή ερώτηση του τύπου «Τι έχεις δοκιμάσει στο παρελθόν» δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ναι ή όχι. Δεύτερον, είναι οι κλειστές ερωτήσεις. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες για να οδηγήσουν την συζήτηση σε ένα επόμενο βήμα, σε ένα κλείσιμο. Και είναι ερωτήσεις που ξεκινάνε συνήθως με ένα ρήμα. Όπως «Έχεις», «Θέλεις», «Ξέρεις», «Είσαι», «Βλέπεις», «Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις». Είναι σημαντικό αυτό για σένα? Βλέπεις πως θα ωφεληθείς με το να γίνεις μέρος αυτού του προγράμματος? Έχεις αποφασίσει? Όταν ξεκινάτε λοιπόν μία ερώτηση με ρήμα, τότε απαιτείται σε εισαγωγικά ένα ναι ή ένα όχι. Και τρίτον, είναι ερωτήσεις προτίμησης. Οι ερωτήσεις προτίμησης είναι ερωτήσεις που δίνετε στο συνομιλητή σας μία επιλογή. Και να θυμάστε ότι στους ανθρώπους αρέσουν πολύ οι επιλογές, το να έχουν δηλαδή επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε τι θα προτιμούσες, αυτό ή το άλλο. Ποιο από αυτά θα ήταν καλύτερο για σένα? Οπότε εδώ δίνετε στους ανθρώπους επιλογές, τους το κάνετε πιο εύκολο να πάρουν μια απόφαση. Γενικά δεν τους αρέσει να έχουν μόνο μια επιλογή. Και σε εμάς δεν μας αρέσει να έχουμε μόνο μια επιλογή. Οπότε, ακόμα και αν έχετε μόνο μια επιλογή, πείτε θα πληρώσεις με κάρτα ή με μετρητά. Θα πάρεις προμήθεια για ένα ή για τρεις μήνες. Θα το πάρεις τώρα ή θες να το στείλουμε? Θα καθίσετε εδώ ή είναι για πακέτο? Όταν λοιπόν τους δίνετε επιλογές, τους το κάνετε πιο εύκολο να αγοράσουν ή να συμφωνήσουν μαζί σας. Στην αρχή είπα ότι αυτός που κάνει ερωτήσεις είναι αυτός που έχει τον έλεγχο της συζήτησης. Ο λόγος που θέλετε να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτησης είναι όχι επειδή θέλετε να χειριστείτε τον υποψήφιο σας ή τον συνομιλητή σας, αλλά όταν βρίσκεστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ή παρουσίασης ή πώλησης, βοηθάει στο να καθοδηγήσετε τον συνομιλητή σας στα κατάλληλα βήματα για να πάρει τη σωστή απόφαση για εκείνον. Οι υποψήφοι σας χρειάζονται από εσάς τη σιγουριά ότι μπορείτε να τους καθοδηγήσετε. Χρειάζονται την ηγεσία σας. Και ένας τρόπος που επιδεικνύεται από την αρχή αυτή τη σιγουριά είναι οδηγώντας τη συζήτηση συνεχώς σε ένα επόμενο βήμα. Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους που δεν κάνουν για αυτό που έχουμε. Εντάξει, δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε σε ανθρώπους που δεν χρειάζονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Από την άλλη όμως,
Δεν θέλουμε να αφήσουμε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή την ευκαιρία μας και οι οποίοι για τους χύψη λόγους αναβάλουν ή δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν παρακάτω. Οπότε εκεί χρειάζονται εσάς και χρειάζονται τις δικές σας ικανότητες για να τους οδηγήσετε στο επόμενο λογικό βήμα. Και κάνοντας λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις και ακούγοντας προσεκτικά, θα είστε σε θέση να βοηθήσετε αποτελεσματικότερα τους ανθρώπους. Η άσκηση που δίνω συχνά όταν μιλάω για τις ερωτήσεις και η άσκηση που θα δώσω και σε εσάς αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Για τις επόμενες 7 ημέρες, εξασκηθείτε στο να είστε ο τελευταίος που θα κάνει μία ερώτηση κάθε φορά που μιλάτε με κάποιον. Δηλαδή, μιλάτε με κάποιον και σας ρωτάει κάτι. Πολύ ωραία, απαντήστε σύντομα και κάντε ότι και εσείς μετά μία ερώτηση. Αν απαντήσει και σας κάνει μετά εκείνος μία ερώτηση, απαντήστε πάλι σύντομα και ξανακάντε μία ερώτηση. Και κάντε το αυτό μέχρι να μην κάνει ο άλλος μία ερώτηση. Εξασκηθείτε σε αυτό. Τώρα, προφανώς οι άνθρωποι με τους οποίους θα το κάνετε αυτό, αν έχουν δει το συγκεκριμένο βίντεο, πιθανόν θα κάνουν και εκείνοι το ίδιο σε εσάς. Οπότε, αν δείτε ότι τραβάει πολύ αυτό με τις ερωτήσεις, πείτε του, είδες και εσύ αυτό το βίντεο τώρα, Μπατζή, έτσι. Αλλά συνήθως, επειδή δεν θα γνωρίζουν αυτή την τεχνική, μετά από 1-2 φορές δεν θα κάνουν πλέον ερώτηση, οπότε μπορείτε και εσείς να το σταματήσετε. Θα το κάνετε αυτό. Γράψτε μου ένα ναι στα σχόλια. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, κοινοποιήστε το, μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να μάθουν πώς να έχουν τον έλεγχο των συζητήσεών τους. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, εφαρμόστε αυτά τα 3 είδη ερωτήσεων, κλείστε με μία ερώτηση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να κάνουμε μία ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μία δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr κάθετος free.